προσκομίστηκαν καινούργια στοιχεία που να δικαιολογούν την λήψη συγκεκριμένων μέτρων στην περιοχή του Ιωνίου για επικείμενο μεγάλο σεισμό. Αυτό αποφάσισε με 19 έναντι μίας ψήφου του Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμου Χουλιάρα η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου που συνεδρίασε σήμερα στον ΟΑΣΠ. Θεωρώ ότι η θωράκιση της περιοχής είναι σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να είναι εξαιρετικά χαμηλός, ανέφερε σε ανακοίνωσή του Ευθύμιος Λέκας μετά την συνεδρίαση συνεχίζοντας. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε δηλώσεις για θέματα προγνώσεων οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση. Όλα αυτά μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιωνίου κοντά στην Πρέβεζα. Κάθε περίπτωση όταν γίνεται ένα σεισμός της τάξης των 5,2 παρακολουθούμε το φαινόμενο στενά, την εκτέλεση του φαινομένου. Έχουμε να κάνουμε μια παρατεταμένη σεισμικότητα στην Δυτική Ελλάδα. Ασυνήθιστη. Αλλά την οποία και παρακολουθούμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ενισχύει. Ο κύκλος σεισμικής δραστηριότητας στη Δυτική Ελλάδα δεν έχει κλείσει, προειδοποιεί με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Άκης Τσελέντης. Για τους επόμενους 2-3 μήνες είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποια σεισμικά γεγονότα. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας πανικοβάλει όμως, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι πάντα έκανε, κάνει και θα κάνει σεισμού στη χώρα μας. Σε επίπεδο πολίτη πρέπει να ακολουθείτε τους γνωστούς πλέον κανόνες αντισεισμικής προφύλαξης. Σε επίπεδο πολιτεία απαιτείται αυστηρός έλεγχος σχολείων και δημόσιων κτηρίων. Ο κ. Τσελέντης ανέφερε μάλιστα ότι στοιχεία στατιστικών αναλύσεων διέρευσαν γεγονός που προκάλεσε πανικό. Οι μετασεισμίκοντα στην περιοχή της Ακίνθου συνεχίζονται. Παράδειγμα, η ισχυρή δόνηση των 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την Δευτέρα, 19 χιλιόμετρα νότια της Κυλλήνης και 21 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης της Ακίνθου που αναστάτωσε και την Ηλία. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε εγρήγορση ενώ όσοι αγαπούν την τεχνολογία κατεβάζουν εφαρμογές στο κινητό τους για να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους σεισμούς.